Η δύσκολη κοινωνική κατάσταση που κάναν και οι δύο συνομιλητές. Απλά αναρωτιέμαι εάν πριν το 2015 ζούσαν στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα και το αναρωτιέμαι ειλικρινά, όπως ειλικρινά παραδέχομαι στην και Ελλάδα τις αδυναμίες. Ζούσαμε, κύριε Ζαχαριάδη, και το κοιτάξτε δεύτερο τι λέει. Είναι ότι δεν δέχομαι. Να σας κάνω μια διακοπή. Κοιτάξτε τι λέει ο κύριος Ρέγκλινγκ σε μια ομιλία που έκανε χθες. Θα παρατηρώ και τον κύριο Ρέγκλινγκ. Έκανε χθες στην Αμερική και είπε απλά να έχετε. Ότι η χώρα εκτροχιάστηκε το πρώτο εξάμεινο. Εντάξει, του 2015. Το ξέρουμε την δήλωση του κυρίου Ρέγκλινγκ. Και τώρα γίνεται τριπλή προσπάθεια για να επανέλθει. Όπως ξέραμε και τη δήλωση. Τώρα το υποβαθμίζεται αυτό το κύριο Ρέγκλινγκ. Σας λέω όμως, είναι ο πρόεδρος του ESM είτε, και είναι ο βασικός παράγοντας για το χρέος. Είτε έτσι. Είναι ο κύριος Τόμσεν, είτε είναι ο κύριος Όμπσφελτ, είτε είναι η κυρία Λαγκάρ, είτε είναι. Ο κύριος Σόιμπλε, είναι καλό να έχουμε εμπιστοσύνη και στις δυνάμεις της Ελλάδας. Ποιες και είτε Ελλάδα? Το θέλετε είτε δεν το θέλετε, αυτή την κυβέρνηση η Ελλάδα έκανε μία προσπάθεια με αυτή την κυβέρνηση και με τις προηγούμενες. Πώς μπορούμε που να έχουμε εσείς. Εμπιστοσύνη κύριε σε μια κυβέρνηση που λέει τελείως διαφορετικά συνέχεια. Πράγματα κάθε μέρα. Λέω λοιπόν, κυρία Τσαπανίδη. Κύριε Καρύδη, μία τελεία. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιος είναι ο σύμμαχός σας αυτή τη χρονική στιγμή? Είναι το Δουνουτού, είναι ο Σόιμπλε και η Ευρώπη, είναι ο ESM, είναι η τράπεζα, η Διεθνής Τράπεζα από την οποία θέλετε να πάρετε δάνεια και σας τα απορρίπτει? Ποιος είναι ο σύμμαχός σας, σημασία που ψάχνετε αυτή τη στιγμή? Το συμφέρον της χώρας αυτή τη στιγμή και της πατρίδας είναι μπροστά απ' όλα. Ναι, και, θα συμμαχίσουμε, επιμέρους και τακτικά με τον οποιοδήποτε εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας. Σας λέω λοιπόν, ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη, στρατηγική που λέει η Ελλάδα πήγε στο πρωτογενές πλεώνασμα 6 φορές πάνω σε σχέση με αυτό το οποίο είχαν υπολογίσει και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε κάνει απόλυτα σωστή κίνηση. Και χρωστάει και τις Μιχαλής, δεν δίνει πουθενά χρήματα. Όποιος αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός, για μας αυτό το ζήτημα είναι σύμμαχός μας. Η Ελλάδα διεκδικεί τη βαθύτερη δυνατή αναδιάρθρωση του χρέους. Όποιος συντάσσεται με αυτή τη θέση είναι μαζί μας. Εμείς στη διαπραγμάτευση ούτε θα παντρευτούμε ούτε θα απορρίψουμε κανέναν. Εμείς είμαστε συνδεδεμένοι με τα συμφέροντα του λαού μας και με ένα βιώσιμο σχέδιο για την οικονομία. Όλα τα λαό το χτυπάτε αλήπητα, κύριε Ζαχαριάδη. Ένα δις αυξάνονται κάθε μήνα. Δεν ξέρετε από δημοκρατικό διάλογο. Γιατί με διακόπτετε συνέχεια? Εγώ δεν σας διέκοψα. Αρνηθήκατε να τοποθετηθείτε. Εντάξει, μα μην μαλώνουμε, εμείς πώς θα λέμε το χρόνο μας ενδιαφέρει. Τρεις φορές με διακόπτω. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν μπορείτε να ακούσετε ότι εσείς φέρατε 6,5% πρωτογενή πλεονάσματα και εμείς διαπραγματευόμαστε πώς θα ρίξουμε το τρέκι. Μας κουνάτε και το δάχτυλο, κύριε Καρύδη. Δεν μπορείτε να αποδεχτείτε ότι το κόμμα σας, ο κύριος Παπανδρέου, έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ευρώπη και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεπλέξουμε το κουβάρι. Εσείς φέρατε 25% στην ελληνική οικονομία και κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς. Εσείς αυξήσατε 1 εκατομμύριο την ανεργία και κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς. Εσείς κλείσατε 500,000 επιχειρήσεις και κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς. Εσείς διαλύσατε την ελληνική οικονομία και κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς. Δικοί σας πρώην υπουργοί πηγαίνουν στη δικαιοσύνη για κλεψιές και απατεωνιές και κουνάτε το δάχτυλο σε εμάς. Και δεν μας αφήνετε να τοποθετηθούμε. Κύριε Γιακουμάτε, εσείς μάλλον δεν φταίτε για τίποτα που καταλαβαίνω. Κύριε Καρύδη, δεν έχω χρόνο καθόλου. 10 δευτερόλεπτα. Μία τελεία σε μία φράση μόνο. Ευχαριστώ. Αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα είναι ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε 3,3 ή 4, δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει σε λίγες μέρες, όμως πώς έγινε αυτό? Έγινε μην πληρώνοντας.